ουσία. Και τώρα θα ασχοληθούμε με τα κρυπτονομίσματα, τις ανέπαφες συναλλαγές και το must, επενδυτικό must των κρυπτονομισμάτων, που μέσα στο 2000, στο προηγούμενο χρόνο, αλλά φαίνεται και τον πρώτο μήνα του 2000, του φετινού χρόνου, έχουν αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Τι είναι αυτά τα κρυπτονομίσματα, αν ενέχουν κινδύνους και τελικά οι ανέπαφες συναλλαγές επηρεάζουν συνολικά τις αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο. Και για όλα αυτά θα συζητήσουμε με την Ευρωβουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, την κυρία Εύα Καηλή. Κυρία Καηλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εσάς, κυρία Κάτζου, και φυσικά τον κύριο Τσομόκο. Σας ευχαριστούμε πολύ που θα συμμετάσχετε στο πρώτο FinForum και με ένα θέμα πολύ της μόδας, θα έλεγα, γιατί τα κρυπτονομίσματα πια φαίνεται ότι τα υιοθετούν όλο και περισσότερες χώρες και όχι μόνο χώρες, οι ευρωπαϊκές ή κεντρικές τράπεζες, διεθνείς κολοσσοί όπως η JP Morgan, η BlackRock. Άλλοι πάλι εκφράζουν φόβους και ανησυχία ότι είναι και λίγο, για να μην πω, πάντως κρύβονται και κινδύνους πίσω από αυτή την επένδυση σε κρυπτονομίσματα. Τι είναι ακριβώς αυτό το κρυπτονόμισμα, αυτή η τάση, και μήπως τελικά θα έχουμε μόνο ανέπαφες συναλλαγές από τα επόμενα χρόνια? Κυρία Κάτζου, είναι μια τεχνολογία. Χωρίς μετετά εννοώ. Ναι. Κάθε τεχνολογία μπορεί να τη χρησιμοποιήσει κανείς για να μπορέσει να βελτιώσει τον τρόπο συναλλαγών ή να βρει λύση σε προβλήματα που υπάρχουν ήδη. Mm-hmm. Και φυσικά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι ψάχνουν πάντα να βρουν τι μπορεί να πάει στραβά, πώς μπορούν να επωφεληθούν από τα κενά που μπορεί να αφήνει πίσω σε αυτή η τεχνολογία. Γιατί δεν πάβει να είναι ένα ψηφιακό νόμισμα, μια τεχνολογία του διαδικτύου, στην οποία μπορεί ο κάθε ένας να προσπαθήσει να βρει vulnerabilities, να βρει δηλαδή σημεία στα οποία υπάρχουν αδυναμίες και που μπορεί εκείνος να επωφεληθεί. Τέτοιες επιθέσεις είναι άλλωστε αρκετά συχνές και ο τρόπος για να γίνει ανθεκτική μια τέτοια τεχνολογία είναι να υιοθετηθεί από πάρα πολλούς χρήστες, γιατί θεωρείται από τις πιο ασφαλείς κατά τα άλλα. Όταν λοιπόν υιοθετηθεί από πάρα πολλούς και επειδή ο κάθε ένας θα πρέπει να έχει το κλειδί και ένα αντίγραφο όλων των συναλλαγών που συμβαίνουν σε μία πλατφόρμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσει κανείς ταυτόχρονα τέτοια κρυπτογράφηση. Βέβαια, υπάρχουν και κρυπτονομίσματα, υπάρχει αυτή η τεχνολογία στα χέρια και λίγων, οι οποίοι δημιουργούν λιγότερα κλειδιά, οι οποίοι μπορούν να χειραγωγήσουν την αγορά. Αν δεν γνωρίζουμε ποιος το έχει κατασκευάσει, ποιος το έχει ουσιαστικά προγραμματίσει, δεν ξέρουμε σε ποια χώρα ανήκει, που είναι νομική του βάση, καλό θα ήταν να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Η Ευρώπη έχει ήδη ετοιμάσει ένα ευρωπαϊκό blockchain forum και observatory που παρακολουθεί τι συμβαίνει, στέλνει κατευθυντήριες γραμμές για να ενισχύσει την νομιμότητα της χρήσης και για τους επενδυτές και για τους επιχειρηματίες, για τους computer scientists, για τους ανθρώπους που το προγραμματίζουν και για τους χρήστες φυσικά και τους καταναλωτές. Χωρίς όμως ακόμα να έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε μία πιστοποίηση με συγκεκριμένες προδιαγραφές για να αισθανόμαστε 100% ασφαλείς. Είναι όμως τόσο πραγματικά συναρπαστική και ανατρεπτική η τεχνολογία αυτή, που εκτιμώ ότι πρέπει να μείνουμε περισσότερο στα ωφέλη που έχει και επειδή αλλάζει παγκοσμίως ο κόσμος και η οικονομία. Το είδαμε με τον καταλήτη της πανδημίας, είδαν πως ξαφνικά δεν πλησιάζουμε στις τράπεζες, μπορούμε όντως και χρησιμοποιώντας και αυτές τις τεχνολογίες να λύσουμε όλα μας τα ζητήματα διαδικτυακά. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Από την άλλη πλευρά, όταν ξεκινούσε το χρηματιστηριακό ρεπορτάζ το 1999, κάτι λεγόταν τότε για το, όταν εγώ πρώτο έμπαινα και δεν ήξερα, τα dark pools που έχουν αρχίσει, δηλαδή οι μαύρες δεξαμενές. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί αν διαβάσουμε και δημοσιεύματα διεθνούς τύπου και επειδή είσαστε απολύτως ενημερωμένοι, υπάρχουν και κάποια σημεία σκοτεινά σε όλα αυτά σε αυτές τις πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, που κάνει κάποιους επενδυτές να είναι πολύ προσεκτικοί και επιφυλακτικοί στο να επενδύσουν. Από την άλλη πλευρά, διαβάζω τελευταία δημοσιεύματα στον αμερικανικό τύπο ότι είναι έτοιμη η Fed, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα,
να χαλαρώσει τους κανόνες για τα κρυπτονομίσματα. Είναι ένα καινούριο περιβάλλον, τελείως διαφορετικό από αυτό που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Ακόμα και οι αγορές μετοχών, νομισμάτων, εμπορευμάτων είχαν άλλους κανόνες. Ήταν διαφορετικά και είναι διαφορετική η επένδυση. Θεωρείτε όμως ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά μεταβαίνουμε σε μια άλλη εποχή, πιο ψηφιακή, με άλλους κανόνες και άλλο σκεπτικό στις επενδύσεις, ότι εκεί τέλος τα μετρητά, δεν τα χρειαζόμαστε πια τα μετρητά? Έχετε εντοπίσει ακριβώς τι είναι στο επίκεντρο της συζήτησης γύρω από την νομοθεσία που καταρτίζουμε τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο. Εγώ δουλεύω πάνω σε αυτό, δουλεύω πάνω σε ένα τρόπο, ένα πιλωτικό σύστημα, ώστε να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε τι λειτουργεί στην Ευρώπη και να εναρμονίσουμε τις διαφορετικές εθνικές, ουσιαστικά στρατηγικές, όσες και όπου υπάρχουν στην Ευρώπη. Η Αμερική, θα έλεγα ότι μας ακολούθησε στο ότι ήμασταν πάρα πολύ θετικοί και αφήσαμε χώρο σε αυτή την καινοτομία, το είδαμε ως μια θετική ανατρεπτική τεχνολογία και τρέχει να προλάβει, γιατί όταν η Κίνα αρχίζει και ετοιμάζει το δικό της ψηφιακό νόμισμα ή όταν το Facebook ετοιμάζει επίσης ένα ιδιωτικό νόμισμα, είναι λογικό να κινητοποιούνται οι δυνάμεις αυτές που ελέγχουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα και παγκοσμίως την οικονομία και να προσπαθήσουν να δουν ποια είναι τα ωφέλη μιας τέτοιας τεχνολογίας αλλά και ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Συζητάμε λοιπόν ακριβώς για αυτά που είπατε, ώστε να προστατεύσουμε και τους επενδυτές, αλλά επιτρέψτε μου να πω, δική μου προτεραιότητα είναι να διευκολύνουμε τους χρήστες να έχουν όντως πρόσβαση σε μια εξαιρετική τεχνολογία που μπορεί να μειώσει κόστη, να μειώσει τους χρόνους, τις ταχύτητες και να τους δώσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις συναλλαγές τους. Εξαρτάται και φυσικά από την τεχνολογία και πώς χρησιμοποιείται, όπως είπα πριν. Όταν μιλούμε για μια εντελώς αποκεντρωμένη πλατφόρμα με πολλούς χρήστες, η ασφάλεια της αυξάνεται πάρα πολύ, χωρίς όμως να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να αλλάξει. Δηλαδή, προχωράς πάντα μπροστά σε αυτή την τεχνολογία. Είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψεις και να αλλάξεις την αρχιτεκτονική της. Αυτό λοιπόν, ενώ έχουν περάσει αρκετά χρόνια, κρύβει κάποιους κινδύνους, γιατί μπορεί να αλλάξουν κάποιοι κανόνες και να πάψει να είναι λειτουργική. Από την άλλη, θεωρώ ότι αν γίνεται για πολύ απλές συναλλαγές ή για απλά συμβόλαια, είναι μια τεχνολογία που μπορεί να αφαιρέσει εξαιρετικά εμπόδια. Τρεις μέρες μπορεί να χρειαστούν για να σταλούν χρήματα από τις Βρυξέλλες στην Ελλάδα. Ενώ όταν το στείλω μέσω ενός ψηφιακού πορτοφολίου, με ψηφιακό νόμισμα, θα φτάσει στην οικογένειά μου μέσα σε λίγα λεπτά. Και φυσικά χωρίς να κινδυνεύω να γίνει μια διπλή ή τριπλή συναλλαγή. Άρα οι τράπεζες, όπως είπατε, όντως έχουν αρχίσει και είναι διαφορετική η στάση τους απέναντι σε αυτή τη τεχνολογία. Το υιοθετούν κυρίως εσωτερικά προς το παρόν. Αλλά εκτιμώ ότι θα αρχίσουν να βλέπουν και πώς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ακόμα περισσότερο. Ήδη η ECB, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από εκεί που ήταν επιφυλακτική και το παρατηρούσε, έχει αρχίσει να σχεδιάζει ένα ψηφιακό ευρώ, που φυσικά θα ελέγχει το πώς θα εκδοθεί και σε τι ποσότητα, και θα μπορεί φυσικά να έχει έλεγχο στις συναλλαγές αυτές και να έχει και τα ωφέλη της τεχνολογίας. Και δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε στην εποχή που δεν θα έχουμε καθόλου μετρητά. Για μένα πάντα το ιδανικό είναι να δίνουμε επιλογές στους πολίτες και να μπορούν εκείνοι να επιλέγουν τι αισθάνονται ότι τους είναι πιο βολικό και πιο ασφαλές. Μην ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη και όχι στην Αφρική, 20% των πολιτών δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν να υποφεληθούν, και μιλάμε για την ευρωπαϊκή αγορά, μια τεράστια, στις 3-4 μεγαλύτερες αγορές του κόσμου. Επίσης, η Vestager ήδη έχει καταθέσει νομοθεσία, η Επίτροπος, και για την ψηφιακή πολιτική, αλλά και για τον ανταγωνισμό, σχετικά με την νομιμότητα που έχουν οι τιμολογιακές πολιτικές των τραπεζών, οι οποίες μας υπερχρεώνουν για τις πολύ μικρές συναλλαγές. Όταν υπάρχουν τεχνολογίες που σχεδόν το μηδενίζουν το κόστος αυτό. Και φυσικά, όταν εμφανίστηκε το Facebook που είπε ότι εγώ θα εκδώσω το Libra, τώρα λέγεται Diem το νόμισμα αυτό, ναι. Πιο πολύ φοβηθήκαμε όχι μόνο ότι θα έχει πρόσβαση στα δικά μας δεδομένα, σε όλα τα δεδομένα, αλλά νομίζω ότι ανησυχήσαμε επειδή αποκάλυψε και το πόσο κατακαιρματισμένη ήταν η ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών. Οπότε εκτιμώ ότι έτσι κι αλλιώς, και μόνο με την ύπαρξη της τεχνολογίας αυτής, έχει βελτιωθεί πολύ ο τρόπος που αντιμετωπίζονται οι πολίτες και οι πελάτες και οι χρήστες. Εγώ καταλαβαίνω από αυτά που μας είπατε, γιατί είστε, ξαναλέω, τα κρυπτονομίσματα και όλη αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς
πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό ευρώ και να καλύπτει ένα σύνολο συναλλαγών, που όπως είπατε ουσιαστικά θα είναι και με μειωνόμενο κόστος, ίσως και μηδενικό, θα υπάρχουν πάντως δικλείδες ασφαλείας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, αυτό καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι, κυρία Καηλή? Έτσι είναι και επίσης είμαστε σε μια στιγμή, σε μια φάση τώρα στην Ευρώπη που προσπαθούμε να δούμε αυτές οι οικονομίες, η Γερμανία και η Αυστρία, που είναι έτσι ίσως και πιο όριμες στα οικονομικά, οι οποίες θέλουν ό,τι έχουν ετοιμάσει στις δικές τους χώρες να εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρώπη θέλει να είναι λίγο πιο ανοιχτή στην τεχνολογία αυτή. Το Ευρωκοινοβούλιο θα έλεγα ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Δηλαδή η πρόθεσή μας είναι να είμαστε ανοιχτοί και στο open finance λέγεται και στην αποκεντρωμένη δυνατότητα που μπορεί να έχει αυτή η τεχνολογία για να έχουμε λιγότερους μεσάζοντες. Φυσικά με δικλείδες ασφαλείας, γιατί λιγότεροι μεσάζοντες σημαίνει λιγότερα κόστη, είπαμε υψηλές ταχύτητες κτλ. Αλλά από την άλλη, κάποιοι ανησυχούν το παραδοσιακό σύστημα γιατί ανατρέπονται οι σχεδιασμοί του. Από την άλλη, για τους πολίτες, νομίζω ότι ήδη έχουν φανεί τα ωφέλη. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ την κυρία Εύα Καηλή, Ευρωβουλευτή του Κινήματος Αλλαγής. Μιλήσαμε για τα κρυπτονομίσματα και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι καινούριο, αλλά φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος και θα νομίζω ότι η τάση αυτή θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια. Κυρία Καηλή, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στο πρώτο FinForum. Κυρία Κάτση, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Και δεν μιλήσαμε και καθόλου για τα tokens, για τα έξυπνα συμβόλαια, γιατί θα κάνουμε μια συνέντευξη. Δεδομένα και νομίσματα και συναλλαγές, μπορεί κρύβεται από πίσω ένας έτσι πολύ ωραίος κόσμος στην ψηφιακή εποχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας το υπόσχομαι, δεσμεύομαι για μια συνέντευξη μόνο για όλα αυτά τα θέματα που είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.